Μαζί μας σήμερα είναι ο Νικόλος Αλέτρας, ένας εξαιρετικός συνάδελφος κριτικός κινηματογράφου, αλλά και μέλος ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο βρίσκεται σήμερα στο Λίμπερο, θα σας λύσουμε την απορία ευθύς αμέσως. Κύριε Αλέτρα, να σας καλωσορίσω. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και μάλιστα είστε εδώ με μια πολύ σημαντική αφορμή και θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσουμε από αυτό. Μια πρωτοβουλία η οποία απευθύνεται σε νέους κινηματογραφιστές από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο άλλωστε είσαστε και κριτικός και μέλος, με αφορμή δυστυχώς το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, παρακαλώ. Ναι, πραγματικά είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγχαίρω τους διοργανωτές για αυτό. Πρόκειται για μια πρόσκληση η οποία αφορά κινηματογραφιστές νέους και νέες από 18 έως 30 ετών να δημιουργήσουν μονόλεπτες ταινίες πάνω στο θέμα της οπαδικής βίας με αφορμή βέβαια το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού τον περασμένο Φλεβάρι. Και μάλιστα 5 από αυτές τις ταινίες από ό,τι βλέπω στην ενημέρωση του Φεστιβάλ θα επιλεγούν από μια κριτική επιτροπή, θα βραβευτούν σε ειδική τελετή που θα γίνει στο 63ο Φεστιβάλ τον επόμενο Νοέμβριο και μάλιστα κάθε μια από τις βραβευμένες ταινίες θα έχει και ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ. Τώρα μιλάμε για ταινίες οι οποίες είναι μικρού μήκους, ενός λεπτού, μιλάμε για ταινίες οι οποίες μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά, μπορεί να είναι animation, μπορεί να είναι οτιδήποτε έχει σκεφτεί ο νέος κινηματογραφιστής για να μπορέσει να συνεισφέρει και αυτός με την τέχνη του κατά της οπαδικής βίας. Ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς φαίνεται τα χρόνια που διανύουμε είναι πιο έτονο. Δυστυχώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Για πιο έτσι πρακτικές πληροφορίες θα μπορεί αυτός ο νέος κινηματογραφιστής, για παράδειγμα, σκέπτομαι τώρα εγώ μεγαλόφωνα, να πάρει το κινητό του και να κινηματογραφήσει κάτι? Βέβαια, είναι απαραίτητο νομίζω. Γιατί ναι. Λόγω της εποχής η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα, τα smartphones, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα οποία έχουν και κάμερες, έχουν και λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και βίντεο. Μπορούν πραγματικά να κινηματογραφήσουν μια κινηματογραφική ταινία, όχι ένας λεπτού. Μιλάμε για μια ταινία μεσαίου μήκους, ήδη έχουμε τέτοια παραδείγματα, όχι μόνο στο Hollywood, αλλά και στο Ανιτσάκι του κινηματογράφου. Μπορούν να κινηματογραφήσουν λοιπόν μέσω του κινητού του τηλεφώνου και να παράξουν ένα προϊόν το οποίο είναι άριστης ποιότητας. Και εγώ τους προτρέπω να το κάνουν αυτό και προτρέπω μάλιστα και τους φοιτητές μου να το κάνουν αυτό και να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο, κάτι το οποίο προσφέρει και ελαχιστοποίηση στο κόστος της παραγωγής αλλά και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Επομένως λοιπόν και οι ακροατές του Λίμπερο μπορούν να το κάνουν αυτό, αν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που μόλις μας περιγράψατε, σωστά? Οποιοςδήποτε μπορεί να το κάνει και εγώ προτρέπω τους ακροατές σας να το κάνουν. Να το κάνουν γιατί πραγματικά μπορεί κάποιος από αυτούς να είναι και ο επόμενος Μόπερτ, αν θέλετε, του κινηματογράφου. Μέχρι πότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, κύριε Αλέτρα? Βλέπω ότι θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι 30 Αυγούστου, 31 Αυγούστου. Μάλιστα, μέχρι 31 Αυγούστου. Ωραία, λοιπόν, όσοι θέλουν να προσπαθήσουν έστω να κάνουν αυτό το μονόλεπτο έργο δικό τους και να το δείξουν, γιατί όχι, και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον επόμενο Νοέμβριο, μέσα από όσα μας είπατε, δίνεται η ευκαιρία. Και με αφορμή πάντα λέμε το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, μιας και όλο αυτό έχει να κάνει με την οπαδική βία. Τώρα θα σας πάω κάπου αλλού και ως ο καθήλυν αρμόδιος, αν θέλετε, κριτικός κινηματογράφου, αλλά και ο άνθρωπος που διδάσκει στο Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση και μια κουβέντα για τον κινηματογράφο και το ποδόσφαιρο? Δύο τέχνες, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, που φαινομενικά μπορεί να μην έχουν καμία σχέση. Έχουν όμως.
θέαμα. Η ουσιαστική τους, η ουσία τους δηλαδή είναι το θέαμα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν προκαλούν και προσκαλούν τους θεατές και του ενός μέσου και του άλλου να προσέλθουν είτε στο γήπεδο όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, είτε στην κινηματογραφική αίθουσα, αν και η κινηματογραφική αίθουσα είναι υποσυζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να απολαύσουν το θέαμα που προσφέρει ο κινηματογράφος ή το ποδόσφαιρο. Βέβαια τώρα το ποδόσφαιρο είναι γνωστό ότι είναι πέρα από ένα δημοφιλές άθλημα, ένα τεράστια σημασία μαζικό, λαϊκό, παγκόσμιο, κοινωνικό και οικονομικό γεγονός, αφού όπως είπαμε προσφέρει και θέαμα και ψυχαγωγία, ενώ προσέξτε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δημιουργεί συνθήκες τάρτισης των οπαδών θεατών με τους ποδοσφαιριστές star. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι ποδοσφαιριστές star αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς και κοινωνικής επιρροής και είναι δυνατή η σύγκρισή τους σε αυτό το πλαίσιο με τους μεγάλους κινηματογραφικούς star, κυρίως της χρυσής εποχής του Hollywood, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη τώρα, το ποδόσφαιρο συνδυάζει σχεδόν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχει το σινεμά. Και ταιριάζει αυτή η παραφρασμένη φράση του Abraham Lincoln, ο οποίος την ανέφερε μάλλον ο παραγωγός του Hollywood, Τόρ Σκάρι, το 1950, όταν ήθελε να περιγράψει ο ίδιος το σινεμά. Ο κινηματογράφος, περισσότερο από κάθε άλλη μορφή τέχνης διασκέδασης, είναι του λαού, από το λαό και για το λαό. Από αυτή την άποψη λοιπόν, κύριε Αλφανίδου, αντιλαμβάνεστε ότι η επιρροή του ποδοσφαίρου είναι τεράστια, η επιρροή του κινηματογράφου είναι επίσης τεράστια μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και αυτό τα επόμενα χρόνια φαίνεται να είναι πιο έντονο. Είναι και θετικό βέβαια, έτσι. Ναι. Θα φτάσω και σε αυτό, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για συγκεκριμένα παραδείγματα. Εσείς λοιπόν, μέσα από την ενασχόλησή σας με τον κινηματογράφο, αλλά αν θέλετε και από τη θέση σας ως διδάσκων, έχετε να μας πείτε περιπτώσεις που ενδεχομένως να μοιράζεστε και με τους φοιτητές σας, που το ποδόσφαιρο μπήκε μέσα στον κινηματογράφο και τούμπαλιν, ταινίες για παράδειγμα. Ταινίες, βέβαια. Κοιτάξτε, επειδή τώρα το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα του κόσμου, σχεδόν κάθε χώρα έχει να παρουσιάσει και από μια ταινία γι' αυτό. Ανεξάρτητα πόσο μικρή είναι αυτή η χώρα και πόσο μικρή είναι η κινηματογραφική της βιομηχανία. Και μάλιστα μερικές φορές οι ταινίες που αναφέρονται στο ποδόσφαιρο περιγράφουν κάποιες πραγματικά θριαμβευτικές ιστορίες, οι οποίες υπερβαίνουν την ανθρώπινη δύναμη. Για παράδειγμα, μικρά παιδιά των οποίων τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα ή καταπιασμένα έθνη που βρίσκονται στην αναγνώριση ταπεινώνοντας τους μεγάλους στο παγκόσμιο κύπελο. Θα σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Και ας πούμε η πρώτη ταινία η οποία έχω έτσι στη λίστα μου και είναι εξαιρετική είναι η ταινία Two Half Times in Hell, δηλαδή δύο ημιχρόνια στην κόλαση. Γυρίστηκε το 1961 στην Ουγγαρία και μάλιστα περιγράφει τον αγώνα μεταξύ μιας ομάδας φυλακισμένων στην κατεχόμενη από τους Ναζί Ουγγαρία, οι οποίοι πρέπει να παίξουν ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου εναντίον των Γερμανών. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ο αγώνας αυτός, που είναι ένας θυμμένος αγώνας από την πλευρά των κατακτητών, γίνεται σύμβολο αντίστασης και επανάστασης τελικά. Μέσα από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Mm-hmm. Αυτή η ταινία γυρίστηκε και πάλι το 1981 από τον Τζον Χιούστον με τον τίτλο, ο ελληνικός τίτλος, «Η μεγάλη απόδραση των 11». Και στην συγκεκριμένη ταινία μάλιστα έπαιζε και ο Πελέ. Ο Πελέ, βέβαια, ο μεγάλος Πελέ. Μεγάλος Πελέ, ναι. Μαζί με τον Μάικλ Κέιν, τον Μπόμπι Μουρ, τον Μαξ Φον Σίντοβ, τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Ήταν μια ταινία η οποία περιέγραφε ακριβώς αυτή την ιστορία. Είναι από τις πιο γνωστές ταινίες παγκοσμίως για το ποδόσφαιρο. Κάποιες άλλες ταινίες τώρα που βλέπω εδώ στην λίστα μου θα σας φανεί λίγο περίεργο. Είναι μια ταινία η οποία μας έρχεται
από την Αγγλία του 2001, Φωνική Μηχανή. Είναι μια ταινία η οποία είναι πάρα πολύ διασκεδαστική. Το πρωταγωνιστής είναι ο Βίνι Τζόουνς, ο οποίος υποδίεται έναν superstar παίκτη που παίρνει στη φυλακή και αναλαμβάνει να συγκεντρώσει μια ομάδα από τους άγνωστους, οι οποίοι θα παίξουν εναντίον των φρουρών σε ένα αγώνα στην ένα από τους δευτερευμένους διευθυντές της φυλακής. Είναι λίγο πολύ η μεταφορά του, των δύο ημιχρονίων στην κόλαση, στη φυλακή. Επίσης γνωστή ταινία στην οποία στον τίτλο φιγουράζει το όνομα ενός από τους πρώτους ποδοσφαιριστές της εποχής μας είναι το Pet It Like Beckham. Ναι, βέβαια. Που αφορά, είναι στην ουσία μια ταινία ενηλικίωσης. Είναι η ιστορία μιας διευθυντής έφηβης που μένει με την οικογένειά της στο Λονδίνο και αυτή συμμετέχει στην ποδοσφαιρική ομάδα του σχολείου της, όπου εκεί επικεφαλής είναι η στάρ της εποχής μας, πια η Κίρα Νάιτ, σε μια από τις πρώτες της εμφανίσεις. Η ταινία δεν έχει με αφορμή το ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό αγώνα, φύγει ένα σωρό ζητήματα, όπως το ρατσισμό, τη θέση της γυναίκας στην σημερινή κοινωνία, τη θέση της γυναίκας σε σχέση με το ποδόσφαιρο που θεωρούταν και εξακολουθεί νομίζω να θεωρείται μια αντική υπόθεση. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Ούσα γυναίκα αθλητικογράφος σε ένα τέτοιο χώρο, ακόμη και σήμερα, είναι το 2022, ισχύει αυτό που λέτε. Το φαντάζομαι και σας πιστεύω. Επίσης, μια ταινία η οποία επίσης είναι μια εξαιρετική ταινία, όμως που προέρχεται από έναν απροσδόκητο, από μια προσδόκητη χώρα, από τη Βόρεια Κορέα, το 2005. Είναι το film The Game of Their Lives. Και περιγράφει την περίπτωση της εθνικής ομάδας της Βόρειας Κορέας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966 στην Αγγλία, όπου έφτασε στους προημιτελικούς μέσα από μια σειρά εντυπωσιακών νικών. Και μάλιστα έφτασε στους ημιτελικούς ταπεινώνοντας και την πανίσχυρη τότε Ιταλία. Η ταινία είναι ντοκιμαντέρ, έτσι, και είναι στο πλαίσιο βέβαια των ταινιών που περιμένουμε να παράγονται από την Βόρεια Κορέα, αλλά παρόλα αυτά είναι μια εξαιρετική ταινία με τη δομή ενός πρωτότυπου ντοκιμαντέρ, και το θέμα της βέβαια είναι αρκετά πρωτότυπο και θα σας πρότεινα να το δείτε κιόλας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το είχα υπόψη μου, και φυσικά να ομολογήσω ότι δεν είχα υπόψη μου η Βόρεια Κορέα να μπορεί να παράξει κάτι τέτοιο, έτσι, αλλά... Θα προσπαθήσω να το δω σίγουρα, μιας που μας το προτείνετε εσείς. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί φαντάζομαι ότι η λίστα σας είναι και αρκετά μεγάλη και θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα, για ταινίες που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, για κινηματογραφικούς θρύλους που συνδέονται με τους ποδοσφαιρικούς θρύλους. Νομίζω ότι τα πράγματα τα τελευταία χρόνια μέσα από το streaming έχουν αλλάξει. Και μιας και από όσο γνωρίζω, το κομμάτι το οποίο πραγματεύεστε και στα μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει να κάνει με το streaming, θα θέλατε να μας πείτε πώς πια η προσβασιμότητα της κινηματογραφικής αίθουσας, του κινηματογραφικού προϊόντος έρχεται στο σπίτι μας μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Λοιπόν, το streaming σαν τακτική και σαν τεχνολογία άρχισε μέσω του Netflix, μάλλον λίγο πιο νωρίς, το 2005, με την ίδρυση του YouTube. Μόνο που το YouTube ήταν ένα κανάλι το οποίο απευθυνόταν σε χρήστες θεατές. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να παράξει ένα βίντεο και να το ανεβάσει στο YouTube τότε. Κάτι ήταν εξαιρετικά πρωτόγνωρο τότε αυτό. Αλλά η διάδοση αυτής της τεχνολογίας έδωσε την ιδέα σε πλατφόρμες όπως το Netflix, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 στην ουσία, να διανέμει ταινίες μεγάλου μήκους, κινηματογραφικές ταινίες που παρήχθησαν για να προβληθούν στις αίθουσες, να διανέμονται μέσω του διαδικτύου. Από το 2007 λοιπόν μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν περάσει σε ένα άλλο διαστημικό επίπεδο, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς. Η επιρροή της αίθουσας έχει ελαττωθεί, έχει μειωθεί, και μάλιστα η
γιατί αυτή κατά την οποία είχαμε την πανδημία του COVID και τα περιοριστικά μέτρα, νομίζω ότι έδωσαν το χαριστικό χτύπημα στην αίθουσα ως κύριο μέσο προβολής της κινηματογραφικής ταινίας. Πλέον, οι κινηματογραφικές ταινίες είναι προσβάσιμες σε όλους τους θεατές μέσω του διαδικτύου και μέσω των smart τηλεοράσεων. Και αυτό είναι καλό για το κινηματογραφικό μέσο και για την κινηματογραφική παραγωγή, γιατί αφενός μεν υπάρχει μια διάρκεια η οποία δεν δεσμεύεται από τους κανόνες διανομής της κινηματογραφικής αίθουσας, δηλαδή μπορεί κάποιος να δει μια ταινία οποιαδήποτε στιγμή θελήσει, αρκεί να υπάρχει στην πλατφόρμα. Ενώ στην αίθουσα θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει ένα διάστημα στο οποίο θα προβαλόταν η ταινία. Αν είχε θεατές η ταινία, αν είχε δηλαδή ανθρώπους που ήθελαν να την παρακολουθήσουν, θα μπορούσε να, η ταινία να προβάλλεται, ξέρω εγώ, το πολύ 6 μήνες. Ενώ στην περίπτωση της πλατφόρμας και του streaming μπορεί να υπάρχει σχεδόν αιώνια. Είναι προσβάσιμες λοιπόν κινηματογραφικές ταινίες για όλους τους θεατές. Βέβαια, σε αυτό το σημείο αλλάζει η φύση της κινηματογραφικής θέασης. Ξέρετε, είχαμε ταυτίσει μέχρι τώρα τον κινηματογράφο με την κινηματογραφική αίθουσα. Ναι. Λέμε πολλές φορές, πάμε σινεμά. Το σινεμά όμως δεν είναι αυτό, είναι η παραγωγή της κινηματογραφικής ταινίας. Πια. Δεν παίζει ρόλο που προβάλλεται η ταινία. Σημασία έχει πώς παρήξει και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν... Και τώρα αν θέλετε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά και τώρα αν θέλετε αυτή η κουβέντα, αυτή η φράση μπορεί να αλλάξει αντιστοίχως με το πάμε σινεμά, αν εννοούμε το πάμε στο σαλόνι του σπιτιού μας, έτσι, για να δούμε εκεί. Ακριβώς. Για να δούμε εκεί. Να είναι κινηματογράφος αυτό που λέμε, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αλλάζει η φύση της κινηματογραφικής θέασης. Και επειδή μας είπατε νωρίτερα για αρκετές ταινίες που αφορούν στο ποδόσφαιρο, έτσι μιας που θέλαμε να συνδυάσουμε το ποδόσφαιρο με τον κινηματογράφο, να σας πω ότι η τελευταία ταινία εντός ή εκτός εισαγωγικών που είδα στο Netflix και πραγματικά με συγκλώνησε εμένα και εκατομμύρια άλλων θεατών ήταν βέβαια το Last Dance με τον Michael Jordan. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με το μπάσκετ. Ακριβώς. Υπάρχουν, ναι, και μιας και μιλάτε για το Netflix, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες. Αυτή τη στιγμή, με αφορμή την κουβέντα μας, πρέπει να σας πω ότι μέτρησα πάνω από 250 ταινίες σε παγκόσμιο που διανέμονται από το ελληνικό Netflix, έτσι. 250 ταινίες που έχουν αθλητικό περιεχόμενο. 250, είπατε, 250 ταινίες. Ναι, και πιθανόν να υπάρχουν κι άλλες. Αυτές είναι αυτές που βρήκα εγώ. Ναι, ναι. Και είναι εξαιρετικό. Αν θέλετε να σας πω κάποιους αριθμούς, χωρίς να σας κουράσω, για το πώς οι πλατφόρμες αναπτύσσονται σχετικά με τους συνδρομητές της. Ναι, νομίζω είναι ενδιαφέρον και θα θέλαμε να φτάσουμε και προς το τέλος της κουβέντας μας με κάτι που είναι τόσο σημαντικό για να δούμε και την ανάπτυξη αυτών των πλατφορμών. Ωραία. Για παράδειγμα, μιλήσαμε για το Netflix. Το Netflix αυτή τη στιγμή έχει 221 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Το Amazon Prime Video έχει 175 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η πλατφόρμα της Disney Plus έχει 130 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Ναι. Το Tencent Video, που είναι μια πλατφόρμα της Κινάς, έχει 123 εκατομμύρια. Η IQ έχει επίσης άλλα 103 εκατομμύρια. Και σταματώ εδώ για να μην κουράσω και τους ακροατές σας και εσάς με αριθμούς. Το ότι υπάρχει τέτοια έκρηξη στους συνδρομητές των πλατφορμών δείχνει ακριβώς ποια θα είναι η τάση τα επόμενα χρόνια. Ναι. Και βέβαια, εντάξει, είναι κάτι που τελικά δεν μπορείς να το προβλέψεις. Γενικότερα δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα πάνε τα πράγματα και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί πραγματικά ζούμε ιστορικά γεγονότα σχεδόν κάθε μέρα. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ούτε να διανοηθούμε. Μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον και για το μέλλον του streaming και για το μέλλον των πλατφορμών.
Για παράδειγμα, η περίπτωση του Facebook ότι μετατρέπεται σε Meta και προσπαθούμε, και μάλλον ο Ζάκερμπερκ και οι υπόλοιποι προσπαθούν να μετουσιώσουν το Metaverse στην επόμενη πραγματικότητα, στην ολοκληρωτική πραγματικότητα, καταλαβαίνετε πώς θα είναι όλα αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα και είμαστε βέβαιοι για αυτά. Έτσι ακριβώς είναι. Πάντως, αν θέλετε, έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας κάνοντας και τη συσχέτιση με αυτά που είπαμε στην αρχή, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα και πόσα εκατομμύρια πια θα είναι οι συνδρομητές στο Netflix και στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Ένα είναι δεδομένο, κυρία Λέτρα, ότι και ο κινηματογράφος θα είναι πάντοτε το μέσο για να φέρει κοντά τον κόσμο, ακριβώς όπως και το ποδόσφαιρο. Σωστά. Σωστά. Και στην εποχή την καινούργια πρέπει να συμπληρώσουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να γίνει κινηματογραφιστής, διότι είναι και χρηστής και θεατής μαζί. Είναι ο user που γίνεται, είναι ο viewer που γίνεται user και ταυτόχρονα γίνεται και viewer. Δηλαδή και viewer. Τις δύο αυτές τις ιδιότητες. Λυπάμαι αν σας κούρασαμε. Όχι βέβαια, ίσα-ίσα ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για αυτή μας την κουβέντα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.